Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, νομίζω ότι οφείλω να συστηθώ για όποιους δεν με γνωρίζουν. Είμαι ο Θανάσης Μακαρούνης, εξελέγηκα στις εκλογές προηγούμενης Τετάρτης πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΚΕΝΟΦ, της Ένωσής μας. Είμαι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης και βέβαια εννοείται ότι ευελπιστώ σε μια καλή συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και με όλα τα σωματεία. Και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θελήσει το οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΚΑΣΚΕΝΟΦ, με τη συνεργασία των σωματείων της Α κατηγορίας των ανδρών, διοργανώνει απόψε εδώ, στο ξενοδοχείο στο Horizon Blue, αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός για τα δρόμενα της καλαθοσφαίρησης στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Με την ευκαιρία της έναρξης του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ένωσής μας, προγραμματίσαμε μια συνέντευξη τύπου όλων των προπονητών, όλων των σωματείων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας των ανδρών την αγωνιστική περίοδο μας ξεκινάει, 14-15. Δυστυχώς είχαμε κάποιες απώλειες τη τελευταία στιγμή και εντάξει είναι και λογικό γιατί η μέρα είναι καθημερινή και οι αποστάσεις είναι δύσκολες. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα και ευελπιστούμε να αυτή η εκδήλωση να γίνεται κάθε χρόνο και να παράγει όλο και περισσότερα αποτελέσματα και ζυμώσεις. Επίσης, σήμερα εκτός από τη συνέντευξη τύπου των προπονητών των σωματείων, ζητήσαμε από το Σύνδεσμο Διαιτητών Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου να μας παρουσιάσει τις τροποποιήσεις του κανονισμού παιδιάς που αποφασίστηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και έχουν εφαρμογή από την περίοδο που θα ξεκινήσει το Σάββατο για την ενωσή μας και έχει ήδη ξεκινήσει. Προτού ξεκινήσει η παρουσίαση των προπονητών, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα προκειμένου να απευθύνουν χαιρετισμούς κάποιους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, τον κύριο Γιάννη Κουτραφούρη, τον πρόεδρο των καλαθοσφαιρικών σωματείων της Ένωσής μας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα σας. Το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ανδρών που διοργανώνει η ΕΚΑΣΚΕΝΟΦ θεωρώ ότι είναι η κορυφαία εκδήλωση μπάσκετ στην περιοχή μας. Και θα μου επιτρέψετε να το τονίσω αυτό χωρίς να φανεί υπερβολή, γιατί θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, έχει τεράστια προσφορά όχι μόνο στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας, αλλά και στην ανάπτυξη, προβολή και καταξίωση ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί ιστορικές ομάδες της Ένωσής μας πρωταγωνίστησαν και πρωταγωνιστούν στα εθνικά μας πρωταθλήματα, αλλά και κορυφαίοι αθλητές που βγήκαν μέσα από την παραγωγική διαδικασία των σωματείων μας έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στις κατά καιρούς διακρίσεις όλων των εθνικών μας ομάδων. Με την ευκαιρία της παρουσίας απόψε εδώ για την συνέντευξη τύπου των προπονητών των κορυφαίων συλλόγων της Ένωσής μας, θα ήθελα να σταθώ σε μια φράση. Λέμε και κατά κόρον τονίζεται τα τελευταία χρόνια ότι σημασία έχει το ταξίδι. Είναι μια φράση που κρύβει πίσω από τις λέξεις μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ταξίδι είναι η ζωή του ανθρώπου. Ταξίδι είναι οι εμπειρίες που αποκτάμε στην διαδρομή μας, στο κάθε μετερίζωγο ο καθένας έχει τάξει τον εαυτό του. Ταξίδι είναι η πορεία ενός προπονητή. Ταξίδι θεωρούμε ότι είναι η προσπάθεια που ξεκινάει μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας που έχει αναλάβει να καθοδηγήσει τεχνικά μέσα στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, για να μπορείς να ταξιδέψεις, πρέπει να ξέρεις που θέλεις να φτάσεις. Πρέπει λοιπόν να βάλεις ένα στόχο και να προσπαθήσεις να τον πετύχεις με υπευθυνότητα και αφοσίωση. Όμως, πάντα υπάρχει ένα όμως, επειδή το άθλημά μας, το μπάσκετ, είναι παιχνίδι στρατηγικής, στατιστικής και πιθανοτήτων. Πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς, από εμάς, για να επιτύχει το στόχο του, θα πρέπει να εργαστεί και να συνεργαστεί με την διοίκησή του,
με τους συνεργάτες του, το επιτελείο του, αλλά και τους αθλητές του, προκειμένου να βελτιώσει τις πιθανότητες διάκρισης της δικής του ομάδας. Πιστεύω δε ότι είναι ο μόνος τρόπος για να ξέρουν όλοι ότι αυτό που κατάφεραν δεν είναι μια ευτυχή συγκυρία, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, σκληρής προσπάθειας, και όλο αυτό έγινε με απόλυτη συνείδηση. Με τις σκέψεις αυτές, από το βήμα αυτό, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον όμορφο κόσμο του αθλήματός μας, να έχετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον όμορφο κόσμο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ την Κασκινό για την πρόσκληση. Θα είμαι πάντα παρόν όποτε μου ζητηθεί. Είναι τιμή μου που βγήκα από ένα τόσο ωραίο πρωτάθλημα όσο το πρωτάθλημα της αθλητικής κατηγορίας, αλλά και στη συνέχεια και στην ΚΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να βγουν ταλέντα, αυτοί που παίζουν να το χαρούν και να δώσουμε όλα τα εφόδια και από προπονητικής άποψης αλλά και από αρχές, προκειμένου να υπάρχουν παιδιά στον αθλητισμό και ειδικά στον χώρο του μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων για αυτά τα οποία πήρα από τον μπάσκετ, τα οποία είναι περισσότερο θέματα αρχών και θέματα φιλίας και βέβαια και κάποια έσοδα τα οποία είχα σαν επαγγελματίας αθλητής. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως πάνω απ' όλα είναι να παρακαλέσω τη Δημοτική Αρχή. Αυτό το, ο τρόπος με τον οποίο παίζεται τον μπάσκετ στην Εσσηνία είναι κάτι το οποίο δεν αξίζει το άθλημα. Ούτε αυτά τα γήπεδα αξίζουν στο μπάσκετ, ούτε αυτές οι υποδομές, και δείχνει μια έλλειψη σεβασμού, μια παντελή έλλειψη σεβασμού για ένα άθλημα το οποίο όλοι εδώ πέρα, κάθε ομάδα ξεχωριστά, έχει πολύ μεγάλο αριθμό ακαδημιών. Τους παρακαλώ θερμά, πρώτα απ' όλα για θέμα υγείας των αθλητών και δεύτερον και για θέμα αξιοπρέπειας. Ό,τι να κάνουν να το κάνουν. Πρώτα να το κάνουν και μετά να το διαφημίζουν. Και αφού το κάνουν, νομίζω ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα επικροτήσουν. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο πάνελ σήμερα έχουν έρθει 8 από τους 12, οι προπονητές των 8 από τα 12 σωματεία της Α κατηγορίας, οι οποίοι με τη σειρά που τους βλέπω να κάθονται είναι ο κύριος Μπεμπέτσος Παντελής της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης, ο κύριος Γεώργιος Γεωργακύλας του Παναθηναϊκού Καλαμάτας, ο Μιχάλης Ομπαγκογιάννης του Γυμναστικού Συλλόγου Μεσίνης, ο Κώστας Αρβανίτης του Ναυτοαθλητικού Ομίλου Πύλου, ο Νίκος Δημόπουλος της Γυμναστικής Αθλητικής Ένωσης Τριφυλίας Δίωνο Κυπαρισσεύς, ο Δημήτρης Αρδάλας του Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτα 1980, ο Μιχάλης Βερβενιώτης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Τρίπολης και ο Αναστάσιος Σωτσόνης του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου. Ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, θα παρακαλέσω τους προπονητές που θα λάβουν το λόγο να κάνουν μια μικρή παρουσίαση του συλλόγου τους και στη συνέχεια να μας εκθέσουν τους στόχους της ομάδας τους στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκινάμε από τον κύριο Παναγιώτη Μπεμπέτσο και μιλάμε με τη σειρά οι προπονητές. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Ένωση και στο Γιάννη τον Κοντραφούρη για αυτή την πρωτοβουλία που έλαβε και μας κάλεσε εδώ. Δείχνει μια αναβάθμιση στο πρωτάθλημα που ήδη ξεκινάει το Σάββατο. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Τώρα για την ομάδα μου να πω. Είμαι σε αυτή την ομάδα περί τα 12 χρόνια. Έχω ξεκινήσει με 3 παιδάκια και έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Το θεωρώ ψηλά ότι είμαι στην Α κατηγορία της ΕΚΑΣΚΕΝΟ. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Κοντραφούρης, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ένωση και γι' αυτό υπάρχει αυτή η παρουσίαση σήμερα. Μετά από σκληρή δουλειά βρεθήκαμε για δεύτερη χρονιά, πέρυσι ανεβήκαμε στην κατηγορία. Πολλοί μας θεωρούσαν χαμένους, όχι από τις αντίπαλες ομάδες, μιλάω για τους πιο έξω που συζητάνε. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη, κρατηθήκαμε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και παίξαμε πιστεύω ένα πολύ καλό μπάσκετ με νέα παιδιά και όλες οι ομάδες μας έδωσαν συγχαρητήρια.
Η καινούργια χρονιά που ξεκινάει για μας είναι δύσκολη, γιατί από το βασικό κορμό της περσινής ομάδας απουσιάζουν 6 παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Έχουμε φοιτητές που βγήκαν από μαθητές μέσα από την πόλη μας σε πολύ μεγάλες σχολές. Η οικονομική κρίση τους έχει αναγκάσει να βρούνε δεύτερες δουλειές για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Και η παρουσία τους δεν θα υπάρχει στη φετινή χρονιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα και για μένα προσωπικά. Θα στηριχτώ πάλι σε μικρότερους αθλητές και κάποιες μεταγραφές που κάναμε με μεγάλους παίκτες και έμπειρους και πιστεύω να παρουσιάσουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε, να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε και να φτάσουμε εκεί που έχουμε βάλει στόχο. Και θα πω το στόχο μας, ο στόχο μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί κάποιος συνάδελφος διάβασε σε ένα site, μας παρουσιάζουν και σαν φαβορί. Δεν θα γελάσω ειρωνικά. Είμαστε ομάδα που μας υπολογίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά. Βέβαια, με το φίλο τον Δημήτρη τον Αβδάλα θα παίξουμε το Σάββατο και στόχος είναι να το κερδίσουμε. Και το ξέρει αυτό. Εύχομαι στην ομάδα μου, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες υγεία, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολη χρονιά με 2 χειρουργία σε χιαστούς, σε παιδιά που δεν γυμναζόντουσαν πάρα πολύ και είχε σαν συνέπεια αυτό να μας φέρει αρκετά πίσω. Κλείνω και θέλω να πω το τελευταίο. Ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και σε αυτό να βοηθήσει όσο μπορεί και η διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που παίρνω μέρος σε συνέντευξη τύπου. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω να ευχηθώ ένα υγιέστατο πρωτάθλημα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με το μπάσκετ, είτε αυτοί είναι διαιτητές, είτε είναι παίκτες πάνω απ' όλα, παράγοντες. Θέλω επίσης να ευχηθώ να γίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό και θεαματικό πρωτάθλημα και κάτι μου λέει ότι φέτος κάπως έτσι θα είναι. Όσον αφορά τους στόχους της δικής μου ομάδας του Παναθηναϊκού Καλαμάτας, δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω και να πω ακριβώς τι στόχους έχουμε, γιατί η προετοιμασία όσον αφορά κυρίως το τακτικό κομμάτι ήταν λιπέστατη. Σε καμία προπόνηση, ούτε καν σε φιλικό παιχνίδι, έχουμε παίξει 5-6 παιχνίδια, είμαστε λιπέστατοι, έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Και όλα θα εξαρτηθούν από τον πρώτο γύρο, γιατί καλώς ή κακώς όλοι ξέρουμε ότι κυρίως τα παιδιά, τα οποία τα περισσότερα είναι εργαζόμενα, καλώς ή κακώς μαζεύονται μόνο στα παιχνίδια όλη η ομάδα. Επομένως, μέσα από τα παιχνίδια θα μπορέσει η ομάδα να ισχυροποιηθεί και να, τα παιδιά να μαζευτούν. Εάν κατά τη διάρκεια του μισού πρωταθλήματος, του πρώτου γύρου, η ομάδα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις, τότε θα μπορώ να μιλάω για στόχο περίπου τετράδα. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός Καλαμάτας, αναλυπώς τα 3-4 τελευταία χρόνια, κάπου εκεί βρίσκεται. Και δεν θέλω να το κρύβω, φέτος το ρόστερ είναι λίγο πιο δυνατό από πέρυσι, χωρίς να θέλω να μειώσω τις άλλες ομάδες. Στόχος μας καθαρά, εάν στον πρώτο γύρο πάμε καλά, να είναι τετράδα. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στην ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ για αυτή την κίνηση. Αναβαθμίζει σίγουρα το πρωτάθλημά μας και μας κάνει να αισθανόμαστε κάπως ψηλότερα από ό,τι αισθανόμαστε. Καταρχάς θέλω να πω και να ευχηθώ να έχουμε υγεία αθλητές, προπονητές, παράγοντες, ώστε να μπορεί το πρωτάθλημά μας να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό που εγώ βλέπω φέτος είναι ότι το πρωτάθλημα θα είναι το πιο αμφίρροπο των τελευταίων ετών. Βλέπω τα ρόστερ, βλέπω παιδιά τα οποία έχουν παίξει πολύ ψηλές κατηγορίες, τα οποία συμμετέχουν στο πρωτάθλημα φέτος. Και ειλικρινά δεν μπορώ να χρήσω κάποιο φαβορί. Αναφορικά με τη δική μου την ομάδα, θέλω να πω ότι υπηρετώ ένα σύλλογο ο οποίος
Έχει πολύχρονη και πρωταγωνιστική εμπειρία τα τελευταία, είναι 30 χρόνια, 31, ο Σύλλογος Μεσίνης. Προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των ακαδημιών μας και όσον αφορά το αντρικό, προσπαθούμε να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί ώστε να αντανακλάσει τα μικρά παιδιά και να τους δίνουμε όραμα ώστε να συνεχίζουν και να αγωνίζονται. Τώρα γνωρίζω ότι εμείς προερχόμαστε από μια χρονιά η οποία είναι μεταβατική για μας. Παίζαμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, πέσαμε, προσπαθήσαμε μαζί με τη διοίκηση να κρατήσουμε το ένα βασικό κορμό ώστε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί για τη φετινή περίοδο. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια, πόσο διάρκεια θα έχει ο καθένας μας. Δεν μπορούμε να ορίσουμε στόχο, να πω εγώ δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα μας πάει για να ανέβει πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ ότι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή έχει ένα ποιοτικό ρόστερ το οποίο θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε ώστε στη διάρκεια πάνω να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσουμε. Χωρίς όμως να σας λέω ότι αυτός ο σκοπός μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πάμε να το ευχαριστηθούμε, πάμε να παίξουμε για την νίκη σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη εκδήλωση. Πραγματικά είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους περισσότερους, φαντάζομαι. Όταν ερχόμουν εδώ, σκεφτόμουν τι θα πω σήμερα. Πραγματικά ακόμα δεν έχω αποφασίσει από πού να ξεκινήσω. Εγώ θεωρώ, θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του συναθλητή, πρώην συναθλητή, ότι το μπάσκετ που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον νομό Μεσσηνίας, δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε το άθλημα. Σε μία πρόσφατη συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο της ομάδας μας, είπα ότι, επειδή δεν είμαι από εδώ, είμαι από την Αθήνα, βέβαια ζω τα τρία τελευταία χρόνια στην Πύλο, είπα ότι για μένα πρέπει να συγχωνευτούν πολλές ομάδες για να κάνετε κάτι. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε όλα τα παιδιά. Και όχι μόνο στα παιδιά και στις κοινωνίες μέσα από που βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ με το γήπεδο που έχουμε στην Πύλο, είναι ένα εκπληκτικό γήπεδο. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Καλαμάτα δεν έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου φαίνεται απίθανο. Υπάρχουν πολλές ομάδες στην Καλαμάτα οι οποίες παίζουν ΓΑΜΑ Εθνική. Συνέχεια, κάθε χρονιά φαντάζομαι, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό με την Καστινό, που εγώ έπαιζα πολλά χρόνια στην ΕΣΚΑ. Αλλά βλέπω η Μεσίνη, βλέπω η Καλαμάτα 80. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες συνέχεια ανεβαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει κάτι να γίνει, να οφηθεί το μπάσκετ μέσα από μία-δύο ομάδες, να δώσουμε εκεί τους στόχους και να ανέβει το μπάσκετ στη Μεσσηνία σαν Μεσσηνία. Όχι σαν ούτε Πύλος, ούτε Κυπαρισσία, ούτε κάτι άλλο. Δεν στιγματίζω τις ομάδες. Θεωρώ όμως ότι θα γίνει πάρα πολύ δυνατό εάν όλοι πέσουμε μαζί κάπου. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, όσον αφορά για το πρωτάθλημα, για τον Νέο Πύλο. Ο Νέο Πύλου φέτος ξεκινάει κάτι καινούριο, που είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε χρόνο συμμετοχή σε μικρά παιδιά. Διότι εάν π.χ. στην Καλαμάτα ή στην Τρίπολη ή στη Σπάρτη υπάρχουν 100 αθλητές που ασχολούνται με τον μπάσκετ, στην Πύλου υπάρχουν 10. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτοί οι 10 είναι τώρα αρκετά χρόνια, πρέπει να γίνει μια ανανέωση. Μιλήσαμε με όλα τα παιδιά, έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν και θα δώσουμε πολύ χρόνο συμμετοχής στα μικρά παιδιά. Οι οποίοι όμως μπορεί να είναι μικρή σε ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Είναι πολύ ταλαντούχοι παίχτες και εάν είχαν τα εφόδια όπως π.χ. τα είχα εγώ που οι γονείς μου με αφήναν να κάνω αυτό το πράγμα, να παίξω μπάσκετ, είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολύ καλούς παίχτες, αν όχι της Α1 ή της Α2, των εθνικών κατηγοριών. Δυστυχώς, είναι έτσι δομημένη η ζωή μας πλέον, που δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν «έλα για μπάσκετ», γιατί δεν σου παρέχουμε αυτά που πρέπει.
και μην πας για δουλειά. Αυτό το πρόβλημα φαντάζομαι ότι το έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι προπονητές. Τα αντιμετωπίζουμε παντού. Είναι κάτι που πρέπει να ζήσουμε με αυτό το πράγμα και να το ξεπεράσουμε. Προσπαθήσαμε στην προετοιμασία να κάνουμε σωστή προετοιμασία, το 80% παρακολούθησε. Δεν ενισχυθήκαμε όπως θέλαμε, σαν ομπύλου. Δεν πληρώνεται κανένας στην ομάδα. Μα κανένας και ούτε πρόκειται να πληρωθεί, γιατί δεν αντέχει η ομάδα να πληρώνει παίκτες. Έτσι. Τα μόνα έξοδα που πληρώνουμε είναι τα οδηπορικά. Τα έσοδα που έχουμε είναι καθαρά από τις ακαδημίες μας. Έχουμε 70-80 παιδάκια τα οποία έρχονται και το αντρικό, το μόνο που κάνει είναι να χρεώνει. Το αντρικό, πιστεύω για όλες τις ομάδες, είναι η μεγαλύτερη τρύπα σε όλες τις ομάδες. Έξοδα αποστολής, έξοδα για εμφανίσεις, έξοδα για μπάλες, έξοδα για φαρμακεία, έξοδα για να βγούμε έξω να πούμε να φάμε, να πιούμε. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση. Ποια είναι αυτή η λύση? Θα πρέπει να βγάλουμε φυτώριο. Να βγάλουμε παιδιά μέσα από την Πύλο, μέσα από γειτονικά χωριά, περιοχές, οι οποίοι θα αναπτύξουν αυτό το άθλημα. Όμως αυτό το όραμα είναι δύσκολο. Πρέπει να το έχουν και οι παράγοντες της ομάδας και η διοίκηση και ο Δήμος, όλοι να το στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Και οι γονείς, πάνω απ' όλα, φυσικά. Βέβαια. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον αθλητισμό αυτή τη στιγμή είναι και οι γονείς. Έτσι. Υπερπιέζουν κάποια παιδιά ή δεν θα τους δώσουν τα κατάλληλα εφόδια για να έρθουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν παιδιά στην ομάδα μου που δεν έχουν παπούτσια για να κάνουν προπόνηση. Είναι λυπηρό που το λέω. Δυστυχώς με αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει νόημα για μένα να μιλήσουμε για να ανέβουμε κατηγορία ή αν ο Νόπιλου φέτος έκανε ένα φανταστικό πρωτάθλημα του Μαγκίζα μόλι με ένα ραβδάκι ανεβαίνανε κατηγορία, τι θα γινόταν τον χρόνο. Θα πέφταμε κάτω χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν υπάρχει υποδομή. Οπότε θα μιλήσουμε ειλικρινά, θα σας πούμε ότι θέλουμε απλά να δώσουμε μια ωραία εικόνα. Δείξαμε κάποια πράγματα στα παιδιά γιατί πραγματικά δεν έχουν διδαχθεί μπάσκετ. Έτσι. Όλα τα παιδιά αυτά που παίζουν στο Νό Πύλου παίζουν μπάσκετ από την τηλεόραση. Και σας το λέω έξω καρδιά αυτό. Είναι πολύ μεγάλα ταλέντα όλοι τους, αλλά δεν έχουν δουλευτεί σαν ομάδα. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια καλή πορεία, να σωθούμε, αν μπορούμε, και να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια να πω και εγώ για την όμορφη αυτή εκδήλωση. Μακάρι να είναι κάτι που θα γίνεται από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο. Είναι πάντα ωραίο να είσαι ανάμεσα σε συναδέλφους και σε ανθρώπους του χώρου. Να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό και το κυριότερο να βγουν νέα παιδιά. Να έχουμε νέους πρωταγωνιστές. Κάτι στο οποίο πιστεύω ότι πάσχουμε τα τελευταία χρόνια. Συνήθως οι πρωταγωνιστές είναι η πιο μεγάλη σε ηλικία. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος είναι νέος στην κατηγορία σχετικά. Είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε στην ΑΦΕ κατηγορία. Η φιλοσοφία μας είναι να βοηθάμε, να προσπαθούμε τις ακαδημίες μας και τα τμήματα υποδομής μας όσο μπορούμε να τα εξελίξουμε. Ήδη πέρυσι είχαμε μια χρονιά στην οποία το εφηβικό μας τμήμα έφτασε στο τελικό του πρωταθλήματος. Το παιδικό μας έχασε το Final Four στις ισοβαθμίες. Είναι κάτι στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και φέτος συνήθως στους 12 παίκτες που δηλώνουν στο φύλλο αγώνας, οι 6 θα είναι κάτω των 21 ετών. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παν για να παραμείνουμε άλλη μια χρονιά στην κατηγορία. Εύχομαι υγεία σε όλους τους παίκτες, όλων των ομάδων, καλή υπομονή στους συναδέλφους μου, καλή επιτυχία στους διευθυντές και ελπίζω να έχουμε ένα πολύ καλό ποτάμι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
Για μένα ο αθλητισμός είναι μια διαδικασία έκφρασης λόγω προσωπικών βιωμάτων σε μια μικρή ηλικία. Μερικές φορές υπάρχει αδυναμία για να εκφραστώ όπως θέλω. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι έχω χτίσει ολόκληρη την προπονητική μου φιλοσοφία. Θέλω δηλαδή προπονητικά να κινούμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι αθλητές μου να έχουν την ευκαιρία μέσα στο γήπεδο να εκφράζονται και να βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό μέσα στο γήπεδο. Αυτό με λίγα λόγια είναι η δικιά μου προπονητική παρουσία και παιδαγωγική αμέσα στο γήπεδο. Και προσπαθώ όσα χρόνια είμαι στην Καλαμάτα, ο σύλλογός μας, καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και θα προσπαθήσουμε σαν σύλλογος και εγώ προσωπικά να συμβάλλουμε στην αρτιότερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος από όλες τις απόψεις. Από εκεί και πέρα, οι στόχοι που έχουμε είναι σχετικοί. Δυστυχώς, παρόλο που προσπαθούμε να βάλουμε ώρες προπόνησης μέσα στο γήπεδο, πολλές φορές το αποτέλεσμα που έχουμε δεν είναι το αναμενόμενο, γιατί άμα βρέχει, δυστυχώς το γήπεδο της τέντας είναι ακατάλληλο για να γίνει προπόνηση και όταν έχει βραδινές ώρες. Και εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε αρκετά παιδιά φέτος που πάνε τρίτη λυκείου και δεν ξέρουμε στην πορεία πόσο θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Φροντιστήρια, μαθήματα, επαγγελματικές υποχρεώσεις των παιχτών. Παρόλο που προσπαθώ να είμαι μεθοδικός πολύ, όλα αυτά μας αναγκάζουν να μην ξέρουμε και να μην ξέρω προσωπικά πώς θα προχωρήσει η ομάδα και κάποια πράγματα να μένουν στην τύχη και να μην μπορώ να τα επηρεάσω. Πάντως, σαν βασικό στόχο έχουμε να τερματίσουμε μέσα στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατηγορίας, να παίξουμε καλό και σύγχρονο μπάσκετ και αυτό να φανεί μέσα στο γήπεδο, να το χαρούμε όλοι, να μην υπάρχουν εγκρίνιες στην ομάδα μας και γενικά και στο τοπικό, γιατί αυτό φέρνει το μπάσκετ πίσω. Και αυτή είναι η αγωνιστική στόχη. Ο στόχος που έχουμε σαν ομάδα, ο βασικός στόχος και η φιλοσοφία μας είναι να προωθούμε μικρά παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες μας και τα τμήματα υποδομής και να παίζουν στους άντρες. Για μας έχει νόημα το να βρισκόμαστε στην κατηγορία μόνο αν έχουμε δικά μας παιδιά και παίζουμε μπάσκετ με τα δικά μας παιδιά που έχουν βγει από μια προπονητική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια αυτό το έχουμε καταφέρει. Ο Πολιτόπουλος ο Γιώργος που βγήκε μέσα από την ομάδα μας έπαιξε μια χρονιά στην Α2, φέτος παίζει στη Β' εθνική κατηγορία. Ο Παπτσής ο Νίκος έφυγε, παίζει Α' ΕΣΚΑ. Χαιρόμαστε, από την άλλη όμως στενοχωριόμαστε γιατί χάνουμε παιδιά που έχουν βγει από μια παραγωγική διαδικασία χρόνων και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή πάλι για να φτιάξουμε παίχτες και ουσιαστικά δουλεύουμε για τους άλλους. Αυτό δεν μας στενοχωρεί. Το καλύτερο για την ομάδα μας είναι να υπάρχει ένα συνδυασμός ταλέντου και παιδιών που έρχονται από την παραγωγή μαζί με κάποιους έμπειρους παίχτες που θα ξαναγυρίσουν, αυτό το πράγμα να συνδυαστεί και η ομάδα να πάει όσο το δυνατόν πιο καλά. Ήμασταν 2 χρόνια στην Γράμμα, φέτος γυρίσαμε στο τοπικό. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και να παρουσιάσουμε ένα καλό μπασκετικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στην Ένωση για την εκδήλωση. Είναι η πρώτη φορά που συμμετάσχω σε εκδήλωση τέλεια της Ένωσης.
Όσον αφορά την ομάδα, τη δικιά μας, έχει παραμείνει ο ίδιος κορμός. Θέλουμε να έχουμε και μια παρέα που έχουμε και πέσει. Βασικός και πρώτος στόχος είναι να πούμε στην τετράδα. Και άμα μπορέσουμε να προωθήσουμε 2-3 καλούς παίδες που έχουμε από πίσω, για να μπορέσουμε συνέχεια να παίξουμε καλύτερα στο παιδικό πρωτάθλημα της Ένωσης. Εύχομαι υγεία σε όλους, πάνω απ' όλα, γιατί αυτό τελικά είναι το πιο σημαντικό. Καλό πρωτάθλημα και να το δούμε το μπάσκετ σαν διασκέδαση, όπως πραγματικά είναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πολλά για αυτό που γίνεται τώρα στην Ένωση και να τους ευχηθώ και καλή πορεία, μιας και είναι μια καινούργια διοίκηση μαζί με πιο παλιά στελέχη. Θα ήθελα να πω για το σχετικά με αυτό που είπε ο Δημήτρης και για το αυτό που λέγεται για την Καλαμάτα, για τα γήπεδα κτλ. Είναι όντως κρίμα μια τέτοια, για θεωρώ μπασκετομάνα που είναι την Καλαμάτα, να μην έχει γήπεδα ή να γίνονται κάποια πράγματα και τα γήπεδα να μειώνονται την αυξάνωση. Θεωρώ ότι και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε σαν σύλλογοι της ΑΚΑΣ και σε αυτό πώς μπορούμε. Μια πρώτη ιδέα είναι ότι μπορούμε όλοι μας να στείλουμε τα σωματεία μας επιστολές, έτσι ώστε να αναφέρονται τουλάχιστον στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα το κλειστό. Από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση φιλικά γιατί στάζει. Αυτό λοιπόν δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο Δημήτρης και ο κάθε Δημήτρης, θα το αντιμετωπίσουν και οι ομάδες, όλες οι ομάδες της ΑΚΑΣ όταν θα πάνε να παίξουν. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε αθλητές και μην ξεχνάτε ότι έχουμε υποχρέωση να τους κρατούμε, να τους διατηρούμε και να είναι όσο το δυνατόν αρτιμέλης. Άρα λοιπόν προτείνω από τώρα, σαν μέσο πίεσης, να στείλουν όλα τα σωματεία μια επιστολή σε αυτό το πράγμα. Να βοηθήσουν και τα παιδιά στην Καλαμάτα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί πλούμια, όχι ο καθένας ξεχωριστά σαν σωματεία, να δώσουμε μια εικόνα ότι είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να γίνουν πράγματα. Δεν μπορεί μια ένωση μόνη της να στέκεται ή μια ομάδα μόνη της να στέκεται απέναντι σε καταστάσεις και εμείς απλώς να δείχνουμε τη συμπάθειά μας. Αυτή είναι η πρώτη μου άποψη. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα μιλήσω για το μπασκετικό το κομμάτι. Η άποψή μου είναι ότι το μπάσκετ παίζεται με χαρακτήρες. Εμείς προσπαθούμε και προσπαθήσαμε να μαζέψουμε πρώτα χαρακτήρες και μετά μπασκετμπολίστες. Και το θεωρώ για μένα προτέρημα και πάρα πολύ μεγάλη τιμή που πέρυσι υπήρχαν τουλάχιστον 13 με 14 άτομα που δώσανε και θέλανε να δώσουν το παρόν στην ομάδα μας και για τους δικούς διαφορετικούς λόγους, λόγω και αυτή τη μετατροπή που έγινε με τους κανονισμούς, δεν μπορέσαν να έρθουν. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, ήταν είτε από ομάδες της Σπάρτης είτε και από άλλες ομάδες. Για μένα το θεωρώ μεγάλη τιμή για την πρώτη μου χρονιά να συμβεί κάτι τέτοιο, να έρθουν δηλαδή να θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας, δείχνει πράγματα. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και στους, αν μπορώ να σας πω συναδέλφους, συγγνώμη γιατί έχουμε πολύ λίγο καιρό εδώ, να πω ότι βασικό προτέρημα πρέπει για μας να είναι η σωματική και η ψυχική υγεία του αθλητή. Περνάνε τόσα πολλά στο μυαλό μας και στο μυαλό των αθλητών μας. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, άλλα ξέρουμε, άλλα που δεν ξέρουμε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να τους κρατήσουμε στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα για μένα, χωρίς να θεωρώ το γραφικός, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Προτιμώ να έχω αθλητές στο γήπεδο και αθλητές οι οποίοι να αγαπάνε αυτό που κάνουν και αθλητές οι οποίοι να θέλουν να μείνουν στο γήπεδο, παρά αθλητές οι οποίοι μέσω πίεσης, οποιασδήποτε πίεσης και φυσικά με συμβολή δικιά μας την πίεση αυτή, να αρχίσουν φυσικά σιγά να απομακρύνουν. Αυτός είναι για μένα αυτός ο σκοπός. Θεωρήσαμε, όταν συνεργάστηκα πέρυσι με το Σπαρτιατικό, τους είπα ότι το πρώτο πράγμα που μετράει σε ένα σύλλογο δεν είναι ιστορικότητα. Ιστορικοί σύλλογοι υπήρχαν πολλοί. Πού είναι τώρα? Ιστορικότητα λοιπόν για μένα σημαίνει διαχρονικότητα. Διαχρονικότητα σημαίνει προσπάθεια. Όταν ανέλαβα δεν υπήρχαν αιτήματα υποδομής, δεν υπήρχε τίποτα. Προσπαθούμε τώρα με παιδιά που έχουν έρθει στη διοίκηση καινούργια και αυτό το χαιρετίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι βλέπουν ότι οι προσπάθειές μας, αν μη τι άλλο, σιγά σιγά αναγνωρίζονται και ανταμείβονται. Θεωρούμε ότι πρέπει σιγά σιγά να χτίσουμε τόσο στις ακαδημίες, αλλά όσο και στο αθλητικό το κομμάτι, το τμήμα. Η ομάδα μας έχει 6 με 7 καινούριους παίκτες. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Για μένα είναι καινούρια ομάδα και είπα ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πρέπει να χτιστεί και να πάμε σιγά σιγά για την επόμενη τριετία, παρά να κάνουμε
μεγάλες δοκιμάσεις, γιατί μεγάλες δοκιμάσεις, όπως ξέρετε, φέρνουν και τα μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν, για μένα θεωρώ το πιο σημαντικό είναι το χτίσιμο. Στο χτίσιμο συμβάλλουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι και οι χαρακτήρες. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας μας. Εμείς λοιπόν θέλουμε και σωστούς ανθρώπους και σωστούς χαρακτήρες κοντά μας και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θέλουμε να έχουν όλη την υγεία τους. Όπως η υγεία εύχομαι σε εσάς, στους αθλητές και στις οικογένειές σας. Ο Σπαρτιατικός τώρα τι στόχους έχει. Στόχος είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, τίποτα άλλο. Ξέρετε πολύ καλά, έχει η Χίλια υποθεί ότι τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Είμαστε αυτού του ρητού, ακολουθούμε αυτά τα κνάρια, θέλουμε μάλλον να ακολουθήσουμε αυτά τα κνάρια. Δεν είναι όμως σκοπός μας να, να βαφτιστούμε ότι πάμε για άνοδο ή οτιδήποτε. Δεν πάμε για άνοδο. Πάμε για να παίξουμε καλό μπάσκετ. Αν θα έρθει, θα έρθει γιατί παίξαμε καλά, είμαστε ανταγωνιστικοί και προχωρήσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι φυσικά ότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα προσπαθήσουμε όλα τα παιχνίδια όπως ρίξαμε και πέρυσι, παρόλο που μας είχαν οι περισσότεροι για να πέσουμε. Ιδίως οι προπονητές και οι κερκίδες ήταν όλοι σίγουροι ότι θα πέσουμε, διότι εγώ τουλάχιστον μετά βγάλω δεύτερη εβδομάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν συζητήκαν. Θεωρώ λοιπόν ότι ο σκοπός μας είναι αυτός, να παίξουμε καλό μπάσκετ, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο μας, γιατί αυτό γίνεται. Στη Σπάρτη χρειάζεται να έχετε κόσμο, παιδιά στο γήπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο σε ποια ομάδα θα πάνε, θα έρθουν στο παρελθόν. Ας έρθουν κοντά στο άθλημα. Είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε παιδιά κοντά στο άθλημα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εύχομαι σε όλους καλή υγεία. Εύχομαι σε όλους να είστε πάντα καλά. Στην Εκασκηνό να προχωράει όσο μπορούμε να βοηθάμε κι εμείς. Και να αναβαθμίσουμε λίγο τα άθλημα και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια τελευταία έκκληση. Επειδή το έχω ζήσει προσωπικά. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον πια να γίνει μια σχολή προπονητών στην πόλη μας, στην πόλη σας, στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι η Κασκενόπη είναι ικανή, είναι δυνατή και μπορεί, έχει όλα τα γέγια αυτά και τα προσόντα, να φέρει μια σχολή προπονητών έστω για ένα χρόνο, ένα διάστημα, ενός χρόνου κάτι στην περιοχή της Καλαμάτας. Θα σας πω γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να τα απεξέλθουν στα έξοδα μιας Αθήνας. Το ίδιο βέβαια μπορεί να συμβαίνει και στα νησιά, όπως ξέρετε. Και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρώτη Εκασκηνό και θα είναι προς τιμή της και προς τιμή όλων μας και εμείς όλοι πρέπει να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια. Να βοηθήσουμε να γίνουμε αρρωγή σε μια τέτοια προσπάθεια να φέρουμε μια σχολή προπονητών έστω για ένα χρόνο στην Καλαμάτα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι κοντά σε όλους και στα προβλήματά μας γιατί έτσι νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε τις τοποθετήσεις των προπονητών ομάδων, θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης να θέσουν τα ερωτήματά τους. Κάποιος κάτι? Να ρωτήσω εγώ λίγο. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε από τους περισσότερους για την προσπάθεια... Θέλεις να έρθεις εδώ να το βρεις. Όχι, εντάξει, νομίζω να ακούσω. Από τους περισσότερους για την προσπάθεια ανάδειξης κάποιων νέων παιδιών. Η αλήθεια είναι όμως ότι στο πρωτάθλημα οι περισσότεροι πρωταγωνιστές είναι μεγάλης ηλικίας αθλητές και επειδή βλέπω τους περισσότερους και ξέρω όλα τα παιδιά που παίζουν, με εξαίρεση ίσως δύο ομάδες, να μην τις πω, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε αθλητές που είναι μεγάλη σε ηλικία και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει. Είπατε όλοι ότι πρέπει να αναδείξετε νέα παιδιά, να, αλλά στην πράξη τουλάχιστον μέχρι πέρυσι δεν το είδαμε. Και αυτό είναι που μετράει. Αν θέλει κάποιος να απαντήσει, να δώσει μια πιο ξεφτική. Φαντάζομαι δεν απευθύνει σε κάποιον συγκεκριμένο. Όχι, αν θέλει κάποιος. Θέλει κάποιος να απαντήσει γι' αυτό. Κοίταξε Νίκο, να μιλήσω συγκεκριμένα γιατί δεν αναφέρθηκα πολύ στο κομμάτι των Ακαδημιών όσον αφορά τον Παναθηναϊκό Καλαμάτας, επειδή είμαστε ένα νεοσύστατο σωματείο, τα παιδιά που έχουμε μαζευτεί στις Ακαδημίες είναι προς το παρόν πολύ μικρά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή να μην συμμετέχουμε στις προπονήσεις της αθλητικής ομάδας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να φαντάζομαι ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με άλλα σωματεία. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή με το ζόρι μαζεύουμε για την 12α, 4α, ας πούμε, παιδιά νεαρής ηλικίας, καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο για μας. Εάν
πρώτο Θεό του σωματείου εξακολουθεί να υπάρχει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, και ανέβουν παιδιά από τις ακαδημίες που γίνεται εκεί πολύ σημαντική δουλειά, παρόλο που τα παιδάκια μαζεύονται, δεν τα έχουν μαζεύονται στο περιβαλλοντικό. Νομίζω ότι θα πλαισιωθεί, κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν ξέρω για τα άλλα σωματεία, εγώ μιλάω μόνο για το δικό μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλλον ο μεγαλύτερος εχθρός μας, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι τα παιδιά τόσο πιεσμένα που με το ζόρι μπορούν να ακολουθήσουν έστω στοιχειώδεις ρυθμούς προετοιμασίας. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκα όταν μίλησα ότι πέρυσι το εθνικό μας έφτασε στο τελικό του πρωταθλήματος. Ήταν μια φουρνιά παιχτών πάρα πολύ καλή. Ήταν όμως πέρυσι τρίτη ηλικίου, κανένα από αυτά τα παιδιά δεν μπορούσε να ακολουθήσει το αντρικό, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έκαναν και προπονήσεις. Μαζευόντουσαν δηλαδή μόνο για να παίξουν τα παιχνίδια. Και το ίδιο συμβαίνει βέβαια και από το γυμνάσιο. Ακόμη, εγώ είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, είμαι στο σχολείο, βλέπω από μέσα τι γίνεται. Αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά είναι φοβερό. Τα παιδιά έχουν τουλάχιστον 4-5 ώρες από το γυμνάσιο φροντιστήρια καθημερινά. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν θα λυθεί ποτέ. Θα πρέπει να αλλάξει κάτι φοβερό στην ελληνική κοινωνία και στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, το οποίο εγώ δεν βλέπω να αλλάξει και νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι είμαι μεγαλύτερος coach εδώ, ηλικιακά. Είσαι ελληνικά. Ηλικιακά. Σε αυτό που είπε ο φίλος ο Μπαλόπουλος, επειδή εγώ ασχολούμαι κατά κόμμα με μικρά παιδιά, είμαι 50 χρονών και κάνω με τρίτη δημοτικού παιδί προπόνηση. Αυτό με γεμίζει και με αδειάζει συγχρόνως. Γιατί έχω χάσει τόσα πολλά παιδιά, δηλαδή φτάνουν σε κάποιο σημείο, μπορεί να είναι στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη ηλικίου, στην τρίτη ηλικίου, και εκεί που έχεις χτίσει και παίζεις, την επόμενη μέρα υπάρχει ένα κατέβασμα του διακόπτη, τέλος το μπάσκετ, και πάμε πάλι από την αρχή. Και αυτού ξελευθερία. Ψάχνουμε τον επόμενο, γι' αυτό λέμε για πολλά παιδιά. Εμένα η πρότασή μου θα είναι και για την Ένωση, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πρωτοτυπήσουμε, φέτος στους κανονισμούς που θα μας μιλήσουν σε λίγο, θα παίξει ένας μικρός, οποιοσδήποτε μικρός, για 40 λεπτά. Έτσι. Ας γίνει του χρόνου δύο μικροί για 40 λεπτά. Ναι, να παίζουν και οι μεγάλοι, αλλά σας το λέω γιατί δουλεύω σε δημοτικό, ότι έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Θα βιώσουμε πράγματα, δηλαδή θα παίζουμε οι σαραντάριδες, θα μπούμε και με τον Τζιν τον Παντελόνι σε λίγο. Δεν θα υπάρξουν παιδιά, τα παιδιά θα σταματάνε κάποια στιγμή. Το θέμα είναι πόσο θα το χαίρετε. Μιλάμε για εφηβικό πρωτάθλημα που είναι της πλάκας για μένα αυτή τη στιγμή. Παλιά γινόντουσαν μάχες. Αυτή τη στιγμή το εφηβικό πρωτάθλημα είναι της πλάκας. Και πιο πολύ τα παιδιά κινδυνεύουν να χτυπήσουν. Γιατί οι μισοί είναι αγύμναστοι. Οι χιαστοί ζουν και βασιλεύουν. Έτσι. Έχουν οικονομήσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν θα πω για τα 5-5. Μιλάω για το δικό μας άθλημα, την καλαθοσφαίριση. Σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο. Προχθές μας χτύπησε εμάς ένας αθλητής. Σε φάση που πήγε για λεία και πήγε ο μικρός από πίσω και του έχω σε μία και πήγε στον τοίχο. Το κλειστό τι ασφάλεια έχει, μιλάω για το κλειστό στο Βλαχιώτη, αλλά και ο συγκεκριμένος διαιτητής τιμώρησε τη φάση με ένα απλό φάουλ. Εντάξει. Τι είναι σκόπιμο, τι δεν είναι σκόπιμο, τι θα μας κρατήσει, τι θα μας χτύπησε το παιδί, ακολουθούσε άλλο παιχνίδι παιδικό και κάποιοι γονείς ήταν αναστατωμένοι, πω που χτύπησε το παιδί και θα πει το δικό μου το παιδί τώρα να παίξει και αν χτυπήσει και αν. Έχουμε φτάσει, κάνω εφημερία στο σχολείο μου, όταν πέσει κάποιο παιδί είναι είδηση. Θα το μάθει ο μπαμπάς απέναντι
και θα πει έπεσε το δικό μου παιδί, μα δεν το πρόσεχε, λέει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. Έπεσε το παιδί. Τι έπαθε, τίποτα. Απλώς έπεσε. Είναι είδηση όμως. Άρα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί, και δεν λέω μόνο για τους γυμναστές, μιλάω και για τους συναδέλφους δάσκαλους, καθηγητές. Τραβάμε πάρα πολλά, θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Τα παιδιά τα δικά μας παλεύουν, αλλά αυτή τη στιγμή οι φροντιστές τους λένε έχεις παιχνίδι στις 5 η ώρα, στις 5 η ώρα γράφεις διαγώνισμα έκθεση. Μα δεν μπορώ να γράψω πρωί, όχι λέει, δεν είμαστε φαρμακείο εδώ. Θα έρθεις στις 5 η ώρα και μιλάμε για Κυριακή. Άρα το παιδί δεν μπορεί να χαρεί ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή. Δεν θα μιλήσω για τις καθημερινές. Εγώ που έχω μικρούς αθλητές, ζήτησα στο κλειστό στη Σπάρτη να κάνουμε. Όλοι θέλουν μετά τις 8 η ώρα. Και ο φίλος από εδώ έχει μαγαζί και εγώ λέει κλείνω 8 η ώρα. Εγώ έχω μαθητές, εγώ έχω επαγγελματίες. Έτσι. Στις 3 η ώρα, στις 4, στις 5, στις 6 είναι πολύ λίγοι αυτοί που θέλουν. Όλοι θέλουν από τις 8 και μετά. Πού θα βρούμε το γήπεδο, πού θα κάνουμε προπόνηση. Άρα πάμε με ό,τι έχουμε. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ευχαριστώ. Απλά για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν χρησιμοποιούμε μικρά παιδιά ή οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο απλή η μετάβαση ενός μικρού σε μια αντρική ομάδα. Εγώ θα μιλήσω για τον Όπιλου μόνο, γιατί δεν γνωρίζω τι γίνεται στα άλλα σωματεία. Ο Όπιλου δεν έχει εφηβικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο αντρικό είναι όλοι παιδες. Η ηλικία της είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ όταν έπαιζα μπάσκετ με 40 χρονών. Όταν έπαιζα μπάσκετ σε εθνικές κατηγορίες, όταν ξεκίνησα μάλλον, από το παιδικό, το αντρικό το κοίταζα με τα κιάλια. Και έλεγα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξω, να φτάσω, να γίνω ένας παίκτης σαν αυτούς. Οπότε και οι εικόνες που έχουν αυτά τα παιδιά δεν είναι τόσο απλές και τόσο εύκολες. Και ένα μάθημα που πρέπει εμείς σαν προπονητές να τους δώσουμε είναι ότι θα έρθει και η ώρα τους. Όσο πιο γρήγορα ξυπνάμε τα μικρά παιδιά, γιατί όπως είπαν και οι συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο ένα παιδάκι 16-17 χρονών να κερδίσει μια θέση στην βασική πεντάδα μιας αντρικής ομάδας όταν ο άλλος είναι 30 χρονών. Και για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, εγώ δεν θεωρώ κανέναν αθλητή, ας είναι 40 χρονών, τελειωμένο. Υπάρχει αθλητής στην ομάδα μου, ο οποίος είναι 40 και πραγματικά η διάθεση που δείχνει είναι πολύ μεγαλύτερη από τις πιτσιρικάδες. Οπότε δεν θα τον αποκλείσω αυτόν τον αθλητή. Θα ρωτήσω κάτι κι εγώ. Στους προπονητές απευθυνόμενους, σαν παλιά καράβανα εγώ γυμναστής, καταρχήν να πω ότι η άποψη και η γνώμη του πατέρα προπονητή για μια σχολή προπονητών μπάσκετ θα ήταν ό,τι καλύτερο για την πόλη της Καλαμάτας. Επειδή όμως το βλέπω πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο με τα σημερινά δεδομένα, θα ήθελα να σας ρωτήσω όλους σας, εάν σκέφτεστε κάτι πιο απλό. Συχνά, επιμορφωτικά σεμινάρια, κάτω από τη σκέπη της Εκαστενό, σε πόλεις, πότε στη Σπάρτη, πότε στην Τρίπολη και πότε στην Καλαμάτα. Εάν υπάρχει διάθεση μεταξύ σας, της γνώσης σας, να τις μεταδώσετε και στους συναδέλφους. Ή, εάν βλέπετε τον συνάδελφο σας προπονητή, μόνο σαν αντίπαλο. Επειδή είναι παλιά η νοοτροπία ότι εγώ τα ξέρω όλα, άρα δεν δέχομαι από κανέναν καμία υπόδειξη, θεωρώ ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για την επιμόρφωσή σας και για την καλύτερη δουλειά σας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μάλιστα όταν ασχολείστε με πολύ μικρές ηλικίες. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επειδή το άθλημα, το μπάσκετ, όπως όλα τα άθληματα, συνεχώς εξελίσσονται, δεν μπορεί να μένετε εσείς στις γνώσεις. Βεβαίως υπάρχουν τώρα οι υπολογιστές που μπορούν να βρουν τα πάντα. Δεν μπορείτε όμως να μένετε στις γνώσεις που κάποτε είχατε που παίζατε μπάσκετ και που είχατε πάρει κάποια γνώσεις από τους προπονητές σας, ήταν μεγαλύτεροι. Θεωρώ ότι είναι το προτακτικός στόχος για να διατηρήσετε την καλή σας προσφορά στο μπάσκετ και να δημιουργήσετε τους αυριανούς σωστούς
παίκτες, αλλά και για να αποφύγετε λοιπόν λάθη που θα φέρουν τραυματισμούς όπως ήδη παραδεχτήκατε λόγω και της κακής κατάστασης των υπονομών των αθλητικών, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο μια φορά, δύο φορές τον χρόνο να συναντιόσαστε και να ανταλλάσσετε απόψεις και πάνω στις μεταβολές των κανονισμών του μπάσκετ πέρα από αυτές που θα πει ο Κυριάκος σε λίγο, αλλά και γενικότερα να ανταλλάσσετε απόψεις στους προβληματισμούς. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ το άθλημα του μπάσκετ που είναι αγαπητό εσύ και αλλιώς και ταιριάζει στην συγκρασία του έτσι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Θανάση, να πω εγώ κάτι. Να. Το μπάσκετ προϋπήρχε και χωρίς αυτές τους καινούριους κανονισμούς της υποχρεωτικής, του υποχρεωτικού χρόνου ενός πιτσιρικά. Το θέμα είναι τι λάθος έγινε όλα αυτά τα χρόνια και χάσαμε τα παιδιά από τα παρκέ. Για μένα προσωπικά το μεγαλύτερο λάθος το έχουν κάνει οι διοικήσεις των ομάδων. Οι διοικήσεις των ομάδων διώξανε τα παιδιά γιατί ασχοληθήκανε με έτοιμους παίχτες να τους φέρουν από την Αθήνα να πάρουν παίχτες για να πρωταγωνιστήσουν. Τα χρόνια που υπήρχαν λεφτά και μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν και τώρα πλέον είναι όλοι με την πλάτη στον τοίχο. Άρα λοιπόν πόσο μπορεί να είναι επικοδομητικό για ένα παιδί που ξέρει ότι θα παίξει ό,τι και να γίνει 40 λεπτά, πόσο μπορεί να το βοηθήσει να ενταχθεί σε μια ομάδα. Εγώ ήμουνα σε μια γενιά, η ομάδα μου πήγε 2 πανελλήνια πρωταθλήματα, παιδών και φίβων. Βγάλαμε 2 γιατρούς και άλλους 5 επιστήμονες. Το εκπαιδευτικό πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν σαν τοποθέτηση, όποιος θέλει απαντάει. Τοποθέτησα τον κύριο Γιάννη Καρκαβίλα, δημοσιογράφο του site basketpress.gr και παλέμαχο πλέον καλωτοσφαιριστή. Θέλει κάποιος να πει κάτι γι' αυτό? Επειδή με τον Γιάννη ήμασταν και μάλλον ο βοηθός που πέντε στην άμυλα, ο Γιάννης ήταν παίκτης και μείναμε αρκετό χρόνο μαζί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάθε γενιά εγώ προπονώ τη βρίσκω πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Σίγουρα και πριν είχαν υπήρχαν μαθήματα. Αλλά αυτό το φετινό και το περσινό που γύρεμα τα μαθήματα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και είχα παίκτρια εθνικής ομάδας στην Έλληνη Καλομιτσίνη που τρίτη ηλικία έκανε προπονήσεις και δεν είχε πρόβλημα και φέτος μπορώ να κάνω σε δευτές γυμνασίου έχω θέματα με τα φροντιστήρια. Θα συμφωνήσω με το Go του Διώνα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μας έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μέσα σε 3 χρόνια τα παιδιά να πρέπει να μάθουν γαλλικά, αγγλικά, πιάνο, κομπιούτερ και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Και όπως υπάρχει θέμα και στην Τρίπολη με το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, απλώς δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι εδώ στην Καλαμάτα. Έχουμε την απάντα ότι είναι ο αρκαδικός Α2 και τα πράγματα κάπως μπαλώνονται, διορθώνονται, γιατί έχουμε μάλιστα αυτή την κατηγορία. Είναι δύσκολο με τη νέα γενιά, γιατί όντως η νέα γενιά δεν έχει το όρμα. Π.χ. ο Δημήτρης που έχει πάει εθνικές ομάδες, έχει πέσει σε εθνικές κατηγορίες. Πιστεύω ότι στη γενιά τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά από ό,τι ήταν και από ό,τι είναι τώρα. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, τα παιδιά έχουν πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Εγώ στη γενιά μου είχα μόνο το μπάσκετ. Δεν θυμάμαι να κάνω κάτι άλλο. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχαν τίποτα. Και ασχολούμασταν όλοι με το μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Τώρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν και είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Η δυσκολία που υπάρχει τώρα για να μπουν νέα παιδιά έγκυται στο ότι θα πρέπει να τους πάρεις τους αθλητές από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή πια για να βγάλεις ένα παίχτη πρέπει να τον πάρεις από 8 χρονών και να τον περπατήσεις σιγά σιγά για να το φτάσεις σε ένα επίπεδο. Παλαιότερα αυτό δεν λειτουργούσε έτσι, γιατί υπήρχαν οι αλάνες, τα παιδιά παίζανε και είχαν το κοινωνικό κομμάτι και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και οι πολλές ώρες προπόνηση μέσα από την αλάνα δημιουργούσαν τέτοια χαρακτηριστικά που ήταν πολύ πιο εύκολο.
Άρα τώρα για να βγει ένας παίχτης θα πρέπει να αφιερωθούν πάρα πολλές ώρες με πολύ σωστό τρόπο και σε τέτοιες συνθήκες, γηπεδικές, μαθήματα, φροντιστήρια κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως η πιο κρίσιμη ηλικία, όσο κανένα και αν ακούγεται παράξενο, είναι ηλικία από 6 έως 10 χρονών. Δηλαδή αν αυτή η ηλικία περάσει, είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί που έχει τα προσόντα για να φτάσει ψηλά, να φτάσει στο επίπεδο που γενετικά είναι έτοιμος για να φτάσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω κάτι για τους έμπειρους παίχτες. Όλοι καλοί χωράνε, φτάνει να υπάρχει μία παιδεία που οι έμπειροι παίχτες θα οδηγήσουν τους νεαρότερους σε σωστά μονοπάτια. Σωματείο στα δύο χρόνια στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία είχαμε και τις δύο χρονιές στο νεαρότερο ρόστερ. Παίζαμε με παιδιά 16 και 17 χρονών και προσπαθήσαμε αυτά τα παιδιά να τα πλαισιώσουμε με κάποια έμπειρα παιδιά όπως ο Γιώργος ο Μπάκας, ο Γιάννης ο Βούλγαρης, ο Γιώργος ο Κάτσαρης από τη Σπάρτη που είναι εξαιρετικός. Να τους διδάξουν κάποια πράγματα και να υπάρχει ένας συνδυασμός και αυτό το πράγμα να βοηθήσει και τα νέα παιδιά και τους μεγάλους. Μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά καλύτερα να το σταματήσουμε τώρα γιατί έχουμε και προπόνηση μετά και έχουμε και τις διαιτητές για να αναλύσουν τα δικά τους κομμάτια. Να ευχαριστήσω και εγώ την Ένωση και τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία. Παρόλο που στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν λίγο περίεργα, τελικά βγήκε πολύ όμορφη. Και για το αυτό που είπε ο δάσκαλος, δεν είναι κακό το να μαζευόμαστε, όλοι οι προπονητές, αν υπάρχει δυνατότητα, απόψεις να ανταλλάσσουμε. Απλά καμιά φορά το εγωιστικό κομμάτι μπαίνει πάνω από το παιδαγωγικό και εκεί υπάρχει ένα θέμα, αν και οι περισσότεροι θα πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε έτσι με τον σωστότερο τρόπο. Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο το δημόσιο που θέλω. Ναι. Νίκο, είσαι από τους Γαργαλιάνους, έτσι, από την Τριφυλία. Η Τριφυλία αυτή τη στιγμή έχει δύο να κυπαρσία στο Α. Γούσου Γαργαλιάνων Β, Α σίγμα Τριφυλίας και Ράνι Φιλιατών Β. Είναι, δεν είναι υπερβολή μια περιοχή 10 χιλιόμετρων να έχει τέσσερις ομάδες, η μία είναι Α, οι άλλες είναι δύο είναι Β και άλλοι είναι νεοσύστατοι που είναι χαμηλά Γ. Δεν είναι υπερβολή. Είναι, δεν θυμάμαι κάποιος που είπε για την συγχώνευση που νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με τις όποιες δυσκολίες έχει. Δεν είναι όμως υπερβολή και το σε εσάς είναι πιο έντονο. Μια πόλη μεγάλη που καταλαβαίνω. Δεν είναι σε 10 χιλιόμετρα υπάρχουν 4 ομάδες σε αυτό το επίπεδο. Νίκο, εγώ επέστρεψα στον τόπο μου το 2004. Έχουμε 2014. Αυτό το πράγμα που λες εσύ το λέω 10 χρόνια. Σε όλους τους χρόνους. Σε όλους τους υπεύθυνους, το λέω τώρα στη διοίκηση του Δίωνα, το έλεγα παλιότερα στη διοίκηση του Νασούς Συλλογοργανιάνων που ήμουν. Δεν ξέρω. Μάλλον οι τοπικιστικοί παράγοντες υπερισχύουν της κοινής λογικής. Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό πρέπει να γίνει, το γιατί δεν γίνεται, θα πρέπει να το ψάξεις αλλού. Νίκο, για τις τρεις ομάδες, να σου πω στη Σπάρτη, έχουμε φτάσει 5-6 ομάδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που λέει ότι εγώ, ας πούμε, γύρισα στη Σπάρτη, άφησα μια κατάσταση στη Σπάρτη, γύρισα μετά, έχω γυρίσει 8 χρόνια και βρήκα μια κατάσταση η οποία διονύζει το είδος. Και αυτό πιστεύω ότι έγινε στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες προσωπικές. Υπήρχαν κάποτε κόντρες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διονύστηκαν και υπήρχαν και φυσικά και μεγάλα λάθη από πιο παλιούς συλλόγους οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία ότι είμαστε κρατεοί, δυνατοί, μοναδικοί και αυτό το πράγμα δεν το εκμεταλλευτήκαν και γύρισε μπούμερα. Δηλαδή, μην ρίχνουμε το φταίξιμο, ας πούμε, στα παιδιά, στον ένα στον άλλο. Μεγάλο φταίξιμο έχουν οι ίδιες οι ομάδες.
μεγάλο φταίξιμο είναι των προγενέστερων και των μεταγενέστερων παραγόντων των ομάδων. Αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς καλούμαστε να κάνουμε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ καινούριο στον χώρο, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια δυνατότητα στον καθέναν από τους προπονητές, ο κάθε προπονητές, να μπορούν να συνεργαστούν ο ένας με τον άλλον, να βρουν μια φόρμουλα να συνεργαστούν οι προπονητές πρώτα και μετά οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν μια νοοτροπία αλφα, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται διαφορετικά προς το καλύτερο. Οι προπονητές, παιδιά, είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να φτιάξουν, να συσφίξουν και να διαμορφώσουν διαφορετικού είδους σχέσεις. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε. Μιλώντας και με τον Παντελή, τον Πεπέτσο, μιλώντας και με τα άλλα τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι πάνω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσω ή θα κερδίσω την ΑΕΣ ή το Λακωνικό. Με ενδιαφέρει ένα παιδί να έχει τη δυνατότητα να μάθει, να μπει μέσα στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει ποσός, ποιος θα βγάλει ποιον. Με ενδιαφέρει να υπάρχουν παιδιά στο γήπεδο. Αυτή η λογική λοιπόν υπήρχε παλιά. Κάποιοι δυστυχώς διονύσαν, την κράτησαν. Ακόμα είδα και καινούργια και νέα άτομα να είχαν πει πριν αρκετό καιρό στην ίδια διαδικασία. Βέβαια τώρα δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Όμως είναι σημάδια των καιρών. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι κάνοντας το ταυρωτικό μου στη Σκάλα, υπήρχαν εκεί κάτω παιδιά, γνώρισα παιδιά, είδα ομάδες οι οποίες είχαν αριθμό παιχτών 4-5 καθεμία, σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ μεγάλο ψηλό επίπεδο. Ποτέ όμως δεν γίνανε μια ομάδα όλοι μαζί όλοι αυτοί. Γιατί ειλικρινά σας λέω, αν γινόταν μια ομάδα όλοι αυτοί, θα υπήρχε ομάδα γάμα εθνική κάπου την Νότια Λευκωσία. Όμως λόγω του ποδοσφαιρικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί πολλά χρόνια πριν, γιατί υπήρχαν παράγοντες ποδοσφαιρικοί στο μπάσκετ, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο και συνεχίζεται να γίνεται αυτό. Λοιπόν, έτσι γαλοκούνται και τα παιδιά. Εγώ είχα παιδί στη Σκάλα το οποίο το κυνήγαγα γιατί πήγαινε για κυνήγι. 2-4 πήγαινε για κυνήγι. Και του έλεγα, αγοράκι μου, σε βλέπει το πουλί στα 15 μέτρα, στα 15 χιλιόμετρα, σε 2-4. Μόνο το δέντρο μπορεί να κάνει. Αυτό το παιδί δεν πίστευε ποτέ ότι θα παίξει ή ότι θα καταφέρει να παίξει. Φέτος παίζει Α2. Το πίστεψε, ασχολήθηκε. Και αυτό έχω να πω και για τους άλλους προπονητές, ότι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά, εφόσον δεν έχουμε δυνατότητες πολλές λόγω εκπαιδευτικού συστήματος, γονιών κτλ., πρέπει να κάνουμε τα παιδιά να τα πιστέψουν. Να πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και όχι μόνο να πιστέψουν ότι μπορούν να καταφέρουν να παίξουν Α1 ή Α2. Αυτά είναι ιστορίες. Να μείνουν στον χώρο μας, ενδιαφέρει. Το μπάσκετ είναι σαν τη ζωή. Είναι μικροί στόχοι, το καλάθι είναι ένας μικρός στόχος κάθε φορά που βάζουν όλοι. Έτσι είναι το μπάσκετ. Η ζωή. Έτσι είναι και η ζωή. Μικροί στόχοι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι πρέπει να αντιληφθούμε μια τέτοια είδους φιλοσοφία στα παιδιά. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους γονείς άμεσα. Κανένας δεν πιστεύει ότι έχει άμεση επαφή με τους γονείς ή πάρα πολύ καλή επαφή. Πρέπει ειλικρινά να καθίσουμε σαν σύλλογοι να μιλήσουμε με τους γονείς, να τους δώσουμε να καταλάβουν όχι μόνο εμείς, αλλά να φέρουμε και ειδικούς, ένα-δύο επιστήμονες, ψυχολόγους, να τους καταδείξουν και να τους πούν ότι ξέρετε κάτι, το παιδί σας το χρειάζεται να παίξει. Γιατί αργότερα αυτό θα εξελιχθεί σε παλιπαιδισμό, που δεν έπαιξε μικρός, θα παίζει στα 30 του, στα 35 του. Θα είναι παιδάκι. Αυτό λέει η ψυχολογία. Αυτό έχω να πω.